Ένα ηλιόλουστο πρωί το 1996, οι οικογένειες στην Αμερική πάνε να ξεκινήσουν κανονικά την ημέρα τους, μέχρι που το μάτι των γονιών πέφτει στην εφημερίδα της ημέρας και το αίμα τους παγώνει. Η αστυνομία έπιασε έναν κατασυρωή δολοφόνο, μάγειρα, που ξεφορτωνόταν τα σώματα των θυμάτων του με το να τα κάνει μπέργκερ και να τα ταΐζει στους πελάτες του. Ο πρωταγωνιστής του σημερινού βίντεο είναι ο Ιωσήφ Μέθενη, ένας Αμερικάνος βιαστής και ακατασυρωή δολοφόνος, που με τα εγκλήματα του κατέστρεψε για πάντα κάτι ιερό για μένα. Τα μπέργκερ. Γενικά, αν θέλεις να σταματήσεις να τρως απ' έξω και να βαραγγέλνεις και να αρχίσεις να τρως λίγο πιο υγιεινά, αυτό το βίντεο είναι φτιαγμένο για σένα. Ξέχνα διατροφές, διατροφολόγους, εδώ είναι η φάση. Μόνο σπιτικό φαγάκι θα τρως από εδώ και πέρα. Και ακόμα και αν ξεχάσεις αυτό το βίντεο και περάσουν χρόνια, μία στο τόσο θα παραγγέλνεις και θα το θυμάσαι. Έτσι πάει σε αυτό το κανάλι. Καμιά φορά σας βοηθάω να ξεπεράσετε ψυχολογικά τραύματα, καμιά φορά σας χαρίζω απλόχερα ψυχολογικά τραύματα. Το μόνο μου έγκλημα είναι ότι προσπαθώ να κρατήσω το σύμπαν σε ισορροπία. Αλλά αν δεν σταματήσουν να κάνουν drilling στο απέναντι σπίτι, μπορεί να μην είναι πλέον το μόνο μου έγκλημα. Joseph Roy Metheny, λοιπόν, ο άνθρωπος του οποίου η πιο γνωστή φωτογραφία στο ίντερνετ κυριολεκτικά στοιχιώνει τα όνειρά μου. Ξέρετε αυτό που υπάρχουν κάποιοι δολοφόνοι και επειδή έχουν έτσι ένα όμορφο παρουσιαστικό, ο κόσμος συχνά λέει ότι δεν περίμενες αυτός ο άνθρωπος να κάνει αυτά τα απαράδεκτα εγκλήματα ή δεν περιμένεις ένας άνθρωπος που κάνει τόσο απαράδεκτα εγκλήματα να έχει αυτή την εμφάνιση. Ο Ιωσήφ είναι το ακριβώς ανάποδο. Είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις να δεις όταν ακούς μάγειρας κατασυρωή δολοφόνος που σκότωνε ανθρώπους και τους έκανε μπέργκερ και τους πουλεγε σε πελάτες. Όχι, πες μου ότι έχω άδικο. Γεννημένος 2 Μαρτίου του 1955, ο Ιωσήφ ήταν ο γιος ενός αλκοολικού πατέρα και μίας μάνας που έμεινε μόνη της να μεγαλώνει 6 παιδιά όταν ο αλκοολικός πατέρας σε τροχαίο. Δεν ξέρουμε αν είχε σχέση με το αλκοόλ, αλλά ξέρεις. Σύμφωνα με τον Ιωσήφ, η οικογένεια ήταν πάντα λίγο περίεργη, λίγο τοξική και έλεγε ότι η μητέρα τους τους παραμελούσε πάρα πολύ. Η ίδια η μητέρα λέει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πως η οικογένεια ήταν μια χαρά και όλα ήταν τέλεια και πως αν ο Ιωσήφ ήταν παραμελημένος, πρέπει να έφταιγε ο ίδιος. Η γνωστή πλέον σε όλους μας Uno Reverse κάρτα που παίζουν οι γονείς. Αν και όσες φορές και να το ακούσω, ποτέ δεν πάβει να με εκπλήσει πόσο γρήγορα και με πόση ετοιμότητα οι ενήλικες είναι έτοιμοι να παραδεχτούν ότι στην συναισθηματική ανάπτυξη, στο επίπεδο συναισθηματικής ανάπτυξης, είναι στο ίδιο επίπεδο με ένα 7χρονο παιδί. Για γέλια και για κλάματα. Μπορεί να μην κερδίζει το βραβείο μητέρα της χρονιάς, αλλά όπως κάθε ενήλικας που πρέπει να ταΐσει τον εαυτό της και άλλα 6 στόματα, έτρεχε και δεν έφτανε η μητέρα του και έπρεπε όντως να δουλεύει πάρα πολύ και πολύ, ξέρεις, long hours, ρε παιδί μου, για αρκετές ώρες. Οπότε ο Ιωσήφ λέει ότι άφηνε τα παιδιά σε σπίτια άλλων οικογενειών. Η ίδια λέει ότι δεν το έκανε ποτέ αυτό. Η δική μου θεωρία είναι ότι η μάνα λέει πως δεν το έκανε ποτέ αυτό γιατί μπορεί να ντρέπεται να το παραδεχτεί και σίγουρα είναι δύσκολο να παραδεχτείς ότι έπαιξες κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη ενός τέρατος σαν τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ λέει ότι γινότανε, αλλά από την άλλη είναι κατασυρωή δολοφόνος, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστη πηγή στην αυτοβιογραφία του. Από αυτά που έχω διαβάσει, έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε όντως μία μάνα που δεν είναι και η πιο ευαίσθητη ψυχή και τρέχει όντως και δεν φτάνει και δεν έχει χρόνο, με αποτέλεσμα να μην είναι πάρα πολύ εκεί συναισθηματικά για τα παιδιά, και έχουμε έναν Ιωσήφ που από ό,τι φαίνεται ήταν ένα πάρα πολύ συναισθηματικό παιδί. Στο σχολείο λένε ότι ήταν μαθητής του μέσου όρου, δεν προκαλούσε ποτέ κάποιο πρόβλημα, γενικά τα πήγαινε καλά με τα γύρω-γύρω παιδιά και ήταν έτσι πολύ ευγενικός και ήταν έξυπνος. Όταν έγινε ενήλικας, φρόντιζε να ενημερώνει κάθε διαθέσιμο αυτή που υπάρχει γύρω του ότι η μητέρα του έχει πεθάνει, ενώ η μητέρα του ζούσε ακόμα. Οπότε δεν νομίζω πως θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι της κράταγε μια κακία. Έκανε manifest ο άνθρωπος. Εσύ κάνεις manifest μια δουλειά και λεφτά. Αυτός έκανε το ίδιο, απλά με ένα έτσι τσικ δημιουργικότητας. Αμέσως να τον κρίνετε τον άνθρωπο. Η ιστορία αρχίζει και θολώνει από τότε που ο Ιωσήφ πήγε στρατό, που στρατό πήγε στα 19 του, δηλαδή σχεδόν κατευθείαν μετά το σχολείο. Σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές ιστορίες με δολοφόνους, η ιστορία αρχίζει και θολώνει στο στρατό. Είναι λίγο κορώνα γράμματα. Ή που θα τους δώσει αυτό που τους έλειπε και θα τους δώσει πειθαρχία και θα τους κάνει να αγαπήσουν αυτή τη ζωή με πειθαρχία, ρε παιδί μου, και θα τους βάλει στο σωστό δρόμο. Ή θα πετύχουν χάλια κόσμο στο στρατό
και θα σπάσει εντελώς την ψυχική τους κατάσταση, η οποία ήδη κρέμεται από μια μίξα. Και επίσης για άλλη μια φορά δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς έγινε στο στρατό, γιατί για άλλη μια φορά αυτός και η μάνα του είναι σαν αυτό το meme με τους δύο Spider-Man, γιατί είναι και οι δύο ψεύτες, και ο ίδιος λέει ότι πήγε να υπηρετήσει στο Αφγανιστάν, που δεν βγάζει νόημα, και η μητέρα του λέει ότι πήγε να υπηρετήσει στη Γερμανία, που ούτε γι' αυτό υπάρχουν κάποια χαρτιά για να το επιβεβαιώσουν. Οπότε απλά δεν ξέρουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάπου πήγε να υπηρετήσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μάνα φαίνεται να μην θέλει να πάρει καμία ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα που... του γιού της, τέλος πάντων, και δηλώνει η ίδια ότι στην οικογένεια ήταν όλα μια χαρά και όλα ήταν κομπλέ, και το μεγάλο πρόβλημα στη ζωή του Ιωσήφ ήταν τα ναρκωτικά, τα οποία λέει ότι ξεκίνησαν στο στρατό, και είπε ότι άρχισε να απομακρύνεται από αυτήν στο στρατό. Και ενώ δεν έχει άδικο, νομίζω αξίζει να μην ξεχνάμε ότι κανένας άνθρωπος δεν ξυπνάει ένα ηλιόλουστο πρωί και λέει: ωραία, ας ξεκινήσω να κάνω ηρωίνη. Βέβαια, ο Ιωσήφ δεν σταμάτησε στην ηρωίνη. Ανάμιξε ηρωίνη με κοκαίνη και με αλκοόλ. Και αν είναι να πάρετε κάτι από αυτό το βίντεο, ένα πράγμα, δεν θα σας πω να μην κάνετε ναρκωτικά, γιατί ξέρω ότι θα με γράψετε. Θα σας πω, αν είναι να κάνετε ναρκωτικά και μέσα σε αυτά και το αλκοόλ, please, ένα τη φορά. Πραγματικά, οι χειρότερες ιστορίες που ξέρω έχουν πάντα να κάνουν με κάποιον που κάτι έμπλεξε. Αποφάσισε να κάνει πειράματα χημίας μέσα στο σώμα του. Και τι μπορεί να συμβεί, ας πούμε, τι κακό μπορεί να γίνει. Αφού γύρισε λοιπόν από το στρατό ο μικρός μας αλχημιστής, αποφάσισε να πιάσει δουλειά σε οικοδομές και τέτοιου τύπου δουλειές και απέκτησε γυναίκα και ένα παιδί. Οπότε φαίνεται όλα να πηγαίνουν μια χαρά. Συνεχίζει βέβαια τις αλχημίες του. Σε κάποια φάση όμως αρχίζει να δουλεύει και να οδηγεί νταλίκες, και μία μέρα, όταν το παιδί του πλέον ήταν 6 χρονών, γυρνάει σπίτι από ένα τέτοιο ταξίδι και ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του έχει μαζέψει όλα τα πράγματα τα δικά της και του παιδιού και έχει φύγει. Ήξερε ότι η γυναίκα του ήταν χρήστης όπως και ο ίδιος, οπότε η αμέσως δική του θεωρία είναι ότι πήρε το παιδί και σηκώθηκε και έφυγε με έναν άλλο τυπά που, από ό,τι κατάλαβα, είχαν κάποιες σχέσεις, τέλος πάντων, και ο τύπος δούλευε με το να πουλάει, να εκδίδει κοπέλες τη νύχτα. Κατάλαβες. Ο δικός μας αλχημιστής λοιπόν κάνει τις αλχημίες του, και έτσι όπως είναι high από τις αλχημίες του, αρχίζει και βγαίνει έξω στον δρόμο και στην πόλη και αρχίζει και ψάχνει τη γυναίκα και το παιδί του, γιατί κυρίως λέει και καλά τον ενδιαφέρει το παιδί, αλλά στην πραγματικότητα είχε θυμώσει πάρα πολύ με τη γυναίκα. Δεν τους βρίσκει πουθενά και τελικά καταλήγει κάτω από μια γέφυρα που ήξερε ότι ψύχναζε η γυναίκα του και ήταν το μέρος να αράξεις άμα ήθελες να αγοράσεις ή να κάνεις ναρκωτικά. Δεν βρίσκει σε αυτή τη γέφυρα τη γυναίκα του, αλλά βρίσκει δύο καημένους άστεγους που νόμιζε ότι θα την ξέρουνε. Οι άστιγοι του λένε: μαν, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτός ήταν σε φάση καλός και του σκότωσε με ένα τσεκούρι που είχε φέρει μαζί του. Έτσι, casual. Γιατί να μην κουβαλάς τσεκούρι μαζί σου την ώρα που ψάχνεις τη γυναίκα σου γύρω από την πόλη? Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να χρειαστεί. Καλή ώρα. Με το που του σκοτώνει, κοιτάει γύρω-γύρω και έτσι όπως έχει σιγή, βλέπει έναν ψαρά, awkwardly, να προσπαθεί να κάνει, ξέρω, να φύγει από τη σκηνή για να μην το βιάσει, και σκέφτεται γρήγορα ότι με είδε ο μπρο, θα με δώσει. Οπότε σκοτώνει και αυτόν. Μόλις συνειδητοποίησε τι είχε κάνει, πήρε τα σώματα και τα πέταξε σε ένα ποτάμι, γιατί πανικοβλήθηκε και ήθελε να καλύψει, ξέρεις, τα στοιχεία. Το περίεργο είναι ότι η αστυνομία τον έπιασε κάπως, δεν έχω καταλάβει πώς κατάλαβαν ότι έκανε αυτό στα τρία αυτά εγκλήματα. Το θέμα είναι όμως ότι δεν βρήκαν τα σώματα στο ποτάμι για κάποιο λόγο. Πράγμα πολύ σπάνιο, δεν ακούγεται και πολύ καλή ιδέα που πέταξε τα σώματα μες στο ποτάμι, γιατί εγώ προσωπικά ξέρω ότι πάντα τα βρίσκουν στο ποτάμι, δηλαδή πάντα κάπου καταλήγουν, δεν... πολύ σπάνια έχω ακούσει, θα μου πεις. Αυτά που δεν βρίσκουν, δεν μαθαίνουμε ποτέ για αυτά που δεν βρίσκουν. Αλλά έχω ακούσει πολλές φορές που, ξέρεις, πετάνε τα σώματα σε ποτάμι και πάντα κάπου τα φέρνει το ποτάμι και τα πάει κάπου. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, για κάποιο λόγο, η αστυνομία δεν βρήκε κανένα από τα τρία σώματα. Οπότε ο Ιωσήφ πέρασε ένα χρόνο σε τύπου φυλακή περιμένοντας τη δίκη του, αλλά τελικά δεν βρήκαν ποτέ τα σώματα, οπότε δεν βρήκαν αρκετά στοιχεία για να το συνδέσουν με το έγκλημα και αναγκαστικά τον άφησαν να φύγει. Κολοφαρδία μεγάλη ο αλχημιστής μας, και θα έλεγε κανείς πως μετά από αυτή τη φάση θα έριχνε μαύρη πέτρα πίσω του και θα ξεκινούσε μια καινούρια ζωή. Εδώ έγινε κάτι που συμβαίνει συχνά και η φυλακή δεν λειτουργήσε έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Εμείς στέλνουμε κόσμο στη φυλακή γιατί θέλουμε να αλλάξουν, ωραία, να έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Αλλά αυτό δεν γίνεται όταν έχεις σε άθλιες συνθήκες πάρα πολύ κόσμο
που έχει ζήσει μια άθλια ζωή και έχεις και, ξέρεις, κόσμο να δουλεύει στις φυλακές που πολύ συχνά φέρεται άσχημα σε αυτόν τον κόσμο. Αντί να φτιάχνει ο χαρακτήρας του ανθρώπου, ουσιαστικά πολλές φορές η φυλακή λειτουργεί σαν σχολείο δολοφόνων. Οπότε μαζεύονται όλοι μαζί, ανταλλάζουν tips και tricks, ξέρω εγώ, και μετά βγαίνουν έξω πάλι και βγαίνουν έξω γνωρίζοντας ότι δεν φοβούνται πλέον να γυρίσουν πίσω. Είναι σε φάση, εντάξει, το έχω κάνει, δεν πέθανα, μια χαρά πέρασα εκεί πέρα, οπότε δεν είναι και κάτι τρομακτικό το να γυρίσω πίσω. Οπότε και εδώ, αντί να τον τρομάξει, ουσιαστικά η φυλακή έκανε το ανάποδο και του έμαθε tips και tricks για το πώς να φέρεται, και πολύ σύντομα, αφού βγήκε, ξανασκότωσε. Αυτή τη φορά άρχισε να κάνει επίθεση σε κοπέλες που δούλευαν νύχτα, και συγκεκριμένα, δεν ξέρω, έπαθε μία κάτι σαν παράνοια, θεωρώ πως, ξέρεις, ήταν τύπου δικαιολογία ή πάθαινε ένα κάτι εκείνη την ώρα και σκότωνε, αλλά ουσιαστικά έφερνε αυτές τις κοπέλες στο τρέιλερ του που έμενε και κάνανε ναρκωτικά, ξέρω εγώ, αράζανε, προσπαθούσε να κάνει κάτι μαζί τους και μετά εκείνη την ώρα προσπαθούσε να βγάλει και πληροφορίες και καλά για τη γυναίκα του. Υποθέτω, νόμιζε ότι όλες γνωρίζονται or something, ότι υπάρχει κάποιο network, αλλά προσπαθούσε να, ξέρεις, και καλά να ανακαλύψει που είναι η γυναίκα του, και όταν οι κοπέλες του λέγανε «Μπρο, δεν ξέρουμε για ποια γυναίκα μιλάς», τη σκότωνε. Μόνο που αυτή τη φορά αποφάσισε, βρήκε έναν creative τρόπο, πάλι everybody so creative, να ξεφορτωθεί τα σώματα. Αυτή τη φορά λοιπόν έκοψε τα κομμάτια που έχουν την περισσότερη σάρκα και το περισσότερο κρέας πάνω, το υπόλοιπο το έθαψε στη γη που άνοικε στην εταιρεία που δούλευε part-time. Ήξερε δηλαδή ότι δεν θα ψάξει κανένας εκεί πέρα άμεσα και είχε τόσο πάνω, είχε που να τα θάψει. Το έβαλε σε ταπεράκια, το έβαλε στο ψυγείο και μετά από λίγες μέρες το ανάμιξε μαζί με βοδινό, νομίζω, και χοιρινό και τα έκανε μπεργκεράκια. Και το θέμα είναι ότι δεν προσπάθησε καν πάρα πολύ. Απλά έφτιαχνε αυτά τα μπέργκερ, ξέρω εγώ, στο σπίτι του και μετά έβαλε ένα τραπέζι κάπου στον δρόμο και άρχισε να πουλάει εκεί πέρα μπέργκερ. Και ο κόσμος ήταν σε φάση, α, πολύ καλή φάση που πήγαιναν σπίτι ή whatever, ξέρω εγώ. Και σταματούσαν στη μέση του δρόμου να πάρουν τα μπέργκερ του να φάνε, ένα έτσι σνιακ. Το έκανε μια-δυο φορές και μετά το έκανε μπίζνα και λέει ότι μετά κάθε φορά που χρειαζόταν, ξέρω εγώ, ειδικό κρέας, πήγαινε και έβρισκε κάποια κοπέλα ή κάποιον περίεργο τύπο. Εγώ προσωπικά θεωρώ πως αυτό δεν γινότανε. Μου φαίνεται λίγο περίεργο γιατί θα συζητήσουμε για μαγειρική τώρα. Αμφιβάλλω ότι χρειαζόταν το ειδικό κρέας, ότι άλλαζε τόσο πολύ τη γεύση το μπέργκερ. Πιστεύω πως απλά σκότωνε κοπέλες, ξέρω εγώ, και ξέρεις, έτσι τις ξεφορτωνότανε και μετά αφού τον πιάσανε προφανώς θέλει να το παίξει και λίγο πιο, καταλαβαίνει ότι προφανώς πάει για μια ζωή φυλακή, οπότε θέλει να το παίξει λίγο πιο cool από ότι ήταν στην πραγματικότητα στα μάτια των άλλων δολοφόνων που θα είναι σε αυτή τη φυλακή, οπότε ξεκινάει μια ιστορία για αυτό. Η αλήθεια είναι πως δεν βρήκανε τόσα πολλά σώματα, γιατί βρήκανε νομίζω 3 κοπέλες, αλλά ο ίδιος λέει ότι είχε σκοτώσει 13 άτομα. Βέβαια, άμα μετρήσουμε και τα 3 πρώτα που σκότωσε, είμαστε ήδη στα 6. Το 6 με το 13, well, είναι μεγάλη διαφορά, αλλά δεν είναι, αλλά είναι, γιατί μιλάμε για ανθρώπους. Τελικά συνελήφθηκε το 1996 για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν το κλασικό του σενάριο, το τελευταίο του θύμα. Το έφερε μέσα στο τρέιλερ του, κάνανε μαζί ναρκωτικά, πήγε να κάνει κίνηση, να κάνει κάτι μαζί της. Αυτή του είπε όχι και τρόμαξε μετά γιατί πήγε να την πιέσει αυτός. Έτρεξε έξω από το τρέιλερ στο οποίο ζούσε. Ο Μέθενη την κυνήγησε και την έφτασε, ρε παιδί μου, την άρπαξε, την έσυρε πίσω στο τρέιλερ. Προσπάθησε να την βιάσει, δεν είμαστε σίγουροι για το αν τελικά τη βίασε ή όχι. Μετά προσπάθησε να την μαχαιρώσει και αυτή άρχισε να παλεύει μαζί του και τελικά κατέληξε να πηδάει έξω από το παράθυρο του τρέιλερ και να τρέχει κατευθείαν στην αστυνομία. Και πάει στην αστυνομία και τους λέει «Μαγκές, το και το». Η αστυνομία σε κλασικό σενάριο πλέον που έρχονται γυναίκες και τους λένε «Μπράδερ, αυτός είναι βιαστής, αυτός είναι ο δολοφόνος», ήταν σε φάση «Είσαι σίγουρη? Δεν είμαστε σίγουροι. Έχεις έρθει στην αστυνομία, παρατρέχει να σε βιάσουν μόλις τώρα, έχεις σημάδια πάνω σου, φαίνεσαι ξεκάθαρα αντιστρες, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό που λες είναι αλήθεια. Τι σου είπε, ότι θα σε θάψει πίσω σε αυτό το χώμα μαζί με άλλες κοπέλες? Δεν λέει και κάτι αυτό. Μπορεί απλά να ήταν μεθυσμένος ο άνθρωπος και να έλεγε μπουρδες. Ο δεύτερος λόγος είναι που ο Ιωσήφ, δεν ξέρω, έπαθε ένα λαλά εκείνες τις μέρες και καθόταν και έπινε με το φίλο του. Και έτσι όπως κάθεται και πίνει με το φίλο του, του λέει «Brother, δεν έρχεσαι να με βοηθήσεις να θάψω μια κοπέλα που σκότωσα πριν από ένα μήνα και εδώ και ένα μήνα την κρύβω εδώ και εκεί στην εταιρεία για να μην βρει κανείς το σώμα?» Ο φίλος ήταν σε φάση «Μα εννοείται, τι συζητάς, μισό λεπτό να πάω να φέρω το φτιάρι μου» και γύρισε πίσω με αστυνομία. Λογικό, αν ρωτάτε εμένα. Γιατί όλοι μας έχουμε έναν φίλο
φίλο που λέει ότι άμα με πάρει στη μέση της νύχτας να πάμε να θάψουμε ένα σώμα θα έρθω, αλλά κανένας μας δεν έχει φίλο που λέει ότι αν με πάρει στη μέση της νύχτας να πάμε να θάψουμε ένα μηνιάτικο σώμα θα έρθω. Και η διαφορά υπάρχει. Πήγε λοιπόν η αστυνομία, τον έπιασε, με το που τον έπιασε ο μπρο δεν το αρνήθηκε καν, ήτανε παιδιά, ναι, το και το έκανα, δεν θα το αρνηθώ καν. Δεν φοβόταν και πάρα πολύ να πάει πίσω στη φυλακή. Συνεργάστηκε με την αστυνομία, δεν αρνήθηκε αυτό που κάνει, τους έδειξε που είχε θάψει και τις κοπέλες, τους είπε και λεπτομέρειες για τους φόνους, ανάφερε και από μόνος του τους τρεις πρώτους φόνους που είχε σκοτώσει τους δύο καημένους άστεγους και τον ψαρά. Το δικαστήριο εννοείται τελικά τον έκρινε ένοχο, δεν τον έκρινε ένοχο για τους 13 φόνους που έκανε όπως λέει ο ίδιος. Νομίζω τον κρίνανε ένοχο για τρεις σύνολο ή μη σου πω και δύο. Στην αρχή του είχαν δώσει θανατική ποινή, αλλά τελικά αποφάσισαν, το αλλάξανε και του δώσανε δύο ζωής, ρε παιδί μου, για να μην μπορεί να βγει. Και πέθανε το 17 στην φυλακή. Δεν είμαστε σίγουροι για ποιο λόγο. Απλά οι φύλακες τον βρήκανε μέσα στο κελί του, ξέρω εγώ, νεκρό σε κάποια φάση. Ήταν 60 κάτι χρονών. Εντάξει, δεν μου κάνει και φοβερή εντύπωση, γιατί άμα δείτε το σώμα του, ξεκάθαρα είχε προβλήματα υγείας αρκετά. Οπότε κάτι θα πήγε στραβά. Φαντάζομαι πως η φυλακή δεν έχει και τα καλύτερα συστήματα. Το καλύτερο νοσοκομείο, ας πούμε. Αν και δεν ξέρω. Το τελευταίο εντυπωσιακό fact σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο ίδιος δεν έδειξε ποτέ να μετανιώνει αυτά που έκανε και το έλεγε δυνατά ότι δεν μετανιώνω καθόλου αυτό που έκανα. Δεν θα βγει ποτέ από το στόμα μου η λέξη συγγνώμη, γιατί δεν λυπάμαι πραγματικά. Genuinely μ' άρεσε να κάνω αυτό που κάνω. Δεν με πειράζει που θα πάρω τη θανατική ποινή για αυτά που κάνω. Είμαι πρόθυμος, ξέρω εγώ, να δεχτώ τις συνέπειες και απλά μου άρεσε. Τώρα, τι να σου πω. Κατά πόσο το εννοούσε, κατά πόσο το έπαιζε έτσι, wow, ξέρω εγώ, στην φυλακή ή whatever, κατά πόσο η ζωή του στη φυλακή μπορεί να ήταν καλύτερη από ότι η ζωή του έξω, γιατί όσο να είναι, είναι με κόσμο που μπορεί να τέριαξε, ξέρω εγώ, σε κάποιο κλίμα, whatever. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στο κεφάλι του ανθρώπου. Απλά είναι από τους λίγους περίεργους δολοφόνους που δεν δείχνουν καμία μετάνοια ή τουλάχιστον δεν λένε ότι έχουν μετανιώσει μέχρι το τέλος της ζωής τους. Η δική μου προσωπική γνώμη, ταπεινή, είναι ότι αυτή η υπόθεση για άλλη μια φορά δίνει ένα point στον Freud, γιατί θεωρώ πως, άσχετα που λέει ότι okay, μετανιώνω που δεν σκότωσα τους δύο, ξέρω εγώ, τη γυναίκα μου και τον καινούριο τσιγκόμενο, θεωρώ πως στην πραγματικότητα έκανε αυτό που κάνουν πολλοί ενήλικες, πολλές φορές το βλέπουμε, όταν έχουν πολύ περίεργη σχέση με τους γονείς και τελικά αποκτάνε συντρόφους και ουσιαστικά κάνουν project την εικόνα της μητέρας ή του πατέρα στον σύντροφο και παίρνουν εκδίκηση κατά κάποιο τρόπο. Οπότε τιμωρούν τον σύντροφο για τα λάθη της μητέρας ή του πατέρα. Οπότε θεωρώ πως κάτι τέτοιο παίχτηκε εδώ πέρα, θεωρώ πως μισούσε τη μάνα του μια ζωή και τελικά χωρίς να το καταλάβει το προβάλλει στην γυναίκα του και ξέρεις, άρχισε να κυνηγάει τη γυναίκα του για αυτό το λόγο και γι' αυτό είχε τέτοια αιμονή με το να σκοτώσει τη γυναίκα του και γενικά κάθε φορά που σκότωνε γυναίκες θεωρώ πως είχε να κάνει με τη μάνα του. Αυτή είναι η δική μου θεωρία για αυτή την υπόθεση. Άμα έχεις εσύ τη δική σου, πες μου, γράψε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύεις ότι παίχτηκε εδώ πέρα. Άμα έχεις δει αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος, καλή τύχη από εδώ και πέρα να τρως μπέργκερ. Καλή τύχη στο να παραγγέλνεις. Εγώ ξέρω σίγουρα ότι από εδώ και πέρα κάθε φορά που θα παραγγέλνω θα μου περνάει από το μυαλό. Και το ήξερε και ο ίδιος. Αυτό είναι το χειρότερο.